Έχουμε πούμε πολλά. Λοιπόν, το πουλί του Γεωργάκη. Καλημέρα και από μένα. Ακούγομαι. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για το πουλί του Γεωργάκη, όπως είπαμε. Λοιπόν, 2 ετών, τα έχει πει ο κύριος οικονομάστα. Έχει περάσει μια πρόσφατη ρολίμωξη, δεν έχει άλλη παθολογία από το οροποιητικό. Εμφανίζει μια αδυναμία εμφάνισης βαλάνου και ο παιδίατρος συστήσε να βρει τον ειδικό για να κάνει περιτομή. Οι γονείς ανησυχούν και πριν από την περιτομή απαιτούν κάποιες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Γιατί, γιατρέ, υπάρχει η ακροποστία? Για ποιο λόγο να υπάρχει? Απαντάω. Για δύο λόγους. Από τη μία, γιατί προστατεύει τη βάλανο και ειδικότερα σε μικρότερες ηλικίες, και από την άλλη, γιατί προστατεύει και το έμβριο από τις τοξικές ουσίες των ούρων. Έχει αποδειχθεί ότι έχει ανοσολογική δράση, ενώ στην ακροποστία καταλήγουν περίπου 20.000 με 70.000 νευρικές απολύξεις, κάτι το οποίο το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα οι αυτοί που είναι αντίθετοι στην περιτομή, ότι δηλαδή λόγω του ότι έχει τόσες πολλές νευρικές απολύξεις, ο Γεωργάκης όταν θα μεγαλώσει θα έχει καλύτερη σεξουαλική ζωή, θα έχει μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση. Θα το δούμε παρακάτω αν ισχύει αυτό. Είναι φυσιολογικό να μην φαίνεται η βάλανο σε αυτήν την ηλικία και μέχρι πότε περιμένουμε? Καταρχήν, θα πρέπει λίγο να τονίσουμε το εξής. Η ακροποστία αναπτύσσεται μεταξύ την 8η και τη 16η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής του παιδιού, σαν ενιαία μονάδα με τη βάλανο. Το παιδί όταν θα γεννηθεί θα είναι, η ακροποστία θα είναι πάντοτε κολλημένη πάνω στη βάλανο. Και από εκεί και μετά ξεκινάει μια φυσιολογική διαδικασία αποχωρισμού της ακροποστίας από τη βάλανο, η οποία, όπως βλέπουμε και στα διαγράμματα, μπορεί να φτάσει μέχρι και την εφηβεία. Βλέπουμε εδώ ότι περίπου σε ηλικία 3 με 4 χρονών, μόλις ένα 50% θα μπορεί να τραβήξει την ακροποστία και να αποκαλυφθεί βάλανος, το οποίο φυσικά ποσοστό αυτό μεγαλώνει όσο πλησιάζουμε στην ηλικία των 11 με 15 χρονών. Ο παιδίατρος, γιατρέ, μας είσαι σε περιτομή. Το παιδί μας έχει φίμωση? Να ξεκαθαρίσουμε δύο πραγματάκια και να απαντήσω και στην ερώτηση του κ. Σκολαρίου. Αδυναμία ανάσπασης της ακροποστίας δεν είναι παθολογική στην παιδική ηλικία. Αυτό που φαίνεται σαν μπαλόνι στο Γεωργάκι, αυτή η εικόνα της ακροποστίας, δεν είναι φήμο, είναι η λεγόμενη φυσιολογική φήμωση. Είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φήμωση. Το παιδί μας έχει ένδειξη για περιτομή? Μία είναι η απόλυτη ένδειξη για περιτομή σε αυτές τις ηλικίες, η ξηρωτική αποφατική βαλανίτιδα. Πρόκειται για μια σπάνια νόσο σε ηλικίες κάτω των 5 ετών. Αυξάνει η επίπτωσή της με την ηλικία. Το χαρακτηριστικό της είναι αυτό το άσπρο. Αυτό το άσπρο δαχτυλίδι που κάνει στην άκρη της ακροποστίας και το οποίο αν αφαιθεί και δεν γίνει περιτομή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε βλάβες, σε μεγαλύτερες ηλικίες ακόμα και σε βλάβες στην ουρήθρα. Γιατί ο παιδίατρος μας είπε ότι η περιτομή θα τον βοηθούσε και στην αποφυγή ρολιμόξεων. Η απάντηση είναι ότι ο παιδίατρος είναι διαβασμένος. Γιατί? Αυτό που ισχύει στην βιογραφία είναι ότι υποτροπιάζουσες ρολιμόξεις του ουροποιητικού σε παιδιά με σοβαρές υποκείμενες ανομαλίες του ουροποιητικού διορθώνονται, προλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο με περιτομή σε αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση των ρολιμόξεων τον πρώτο μήνα της ζωής του παιδιού, περίπου φτάνει το 21%. Γιατί υπάρχει αυξημένος αυξισμός της ακροποστίας από βακτήρια τους πρώτους 6 μήνες, μέσω ποιου τρόπου, ποιου μηχανισμού, μέσω προσκόλλησης στο έσω πέταλο της ακροποστίας που είναι ο γενοβόνος. Υπάρχει μια μελέτη και άλλες στην βιβλιογραφία, θα δούμε παρακάτω, που έχουν δείξει ότι τα ποσοστά ρολίμωξης στον πρώτο χρόνο σε παιδιά με περιτομή σε σχέση με παιδιά χωρίς περιτομή έχει πολύ σημαντική διαφορά. Δηλαδή είναι 0,1% σε περιτομημένα έναντι 1% σε μη περιτομημένα. Μεταανάλυση και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε 12 μελέτες που με 403.000 περίπου παιδιά έδειξε όντως ότι υπάρχει μια αυξημένη επίπτωση της ουρολίμωξης σε παιδιά τα οποία δεν έχουν κάνει περιτομή σε σχέση με αυτά που έχουν κάνει περιτομή. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτή η μεταανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα data δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να στοιχειοθετήσουν μια περιτομή σαν επέμβαση ρουτίνας προκειμένου να προλάβουν τις ουρολίμωξεις, κυρίως σε όλα τα παιδιά. Συνήθως αυτά τα οποία ωφελούνται είναι αυτά τα οποία έχουν, όπως είπαμε πριν, υποτροπιά στις ουρολίμωξεις ή έχουν και στο εταιρική πανεδρόμηση τρίτου βαθμού και πάνω. Αυτά φαίνονται ότι είναι εκείνα που θα ωφεληθούν περισσότερο. Κάπου διαβάσαμε ότι με την περιτομή θα έχει λιγότερες πιθανότητες για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή ακόμα για καρκίνο του πέους. Να δούμε τι ισχύει. Όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του πέους, είναι σπάνιος καρκίνος.
Στην βιβλιογραφία φαίνεται ότι υπάρχει μια προστατευτική δράση της περιτομής. Παρ' όλα αυτά, οι μελέτες που έχουν γίνει έχουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζονται περίπου 600 με 900 περιτομές για να προλάβουν ένα καρκίνο του πέους και εκείνο που φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η υγιεινή περισσότερο παρά η ίδια η περιτομή. Όσον αφορά τα σεξουαλικότητα, δυνόμενα νοσήματα. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια προστατευτική δράση και εδώ υπάρχουν σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα στις μελέτες που έχουν γίνει. Φαίνεται ότι κυρίως προλαμβάνεται η σύφυλη, γονόρια, κοντυλώματα αλλά και ο ιός του AIDS. Βλέπουμε ότι ένας μη περιτομημένος έχει 2,3 έως 8 φορές περισσότερο πιθανότητα να κολλήσει από τον ιό σε σχέση με ένα μη περιτομημένο. Παρ' όλα αυτά και εδώ χρειάζονται 10 με 20 περιτομές για να προλάβουμε μία λίμωξη από τον ιό του AIDS. Γίνεται κάτι με τη σύντροφο, μειώνεται ο κίνδυνος για το CA, για καρκίνο τραχύλου στη σύντροφο, επηρεάζεται η σεξουαλική του ζωή, τι ισχύει. Όσον αφορά την κόλληψη του καρκίνου του τραχύλου, οι μελέτες έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Άλλες είναι υπέρ, άλλες είναι καλά, κατά. Εκείνο που φαίνεται και εδώ να έχει περισσότερη σημασία είναι η πρώιμη ερωτική ζωή, η πολλαπλή ερωτική σύντροφη και το κάπνισμα παρά η περιτομή σαν περιτομή. Και ο μύθος που καταρρύπτεται είναι ότι όσον αφορά την ερωτική ικανοποίηση δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που έχουν κάνει περιτομή σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κάνει περιτομή. Αν και, όπως είπαμε προηγουμένως, λόγω του γεγονός ότι η ατροποστία είναι μια περιοχή με πολύ αυξημένη νεύρωση, 20.000 νομικές απολύσεις όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν κάποιοι που έχουν υποστηρίξει κατά καιρούς ότι αυτοί οι άντρες που δεν έχουν κάνει περιτομή έχουν μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση. Συμπέρασμα. Είναι απαγορευτική η αποκάλυψη του βαλάνου στην παιδική ηλικία με δύο τρόπο, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική φίμωση και από εκεί να χρειαστεί να κάνουν περιτομή. Μία είναι η ένδειξη, ξηρωτική αποφακτική βαλανίτιδα και σχετική ένδειξη σε υποτροπιάουσες ουρολοιμώξεις του ουροπητικού σε παιδιά που έχουν σοβαρές υποκείμενες ανομαλίες του ουροπητικού. Όχι δηλαδή στο παράδειγμα που αναφέραμε πιο πριν, το οποίο δεν έχει κάποια ανατομική ανομαλία του ουροπητικού. Και τέλος, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την περιτομή σαν επέμβαση ρουτίνας για όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ. Δύο διπλή ερώτηση μου. Καταρχήν, δεν απαντήσετε από ποια ηλικία και μετά πλέον συνιστούμε περιτομή, αν υπάρχει φίμωση στο παιδί. Και δεύτερον, αν έχει θέση η συμφυσιόλυση σε μικρά παιδιά, μας τα φέρνουν συχνά στο ιατρείο που κατεβαίνει μέχρι εκεί γιατρέα, αλλά μόνο λίγο εκεί πέρα, αν έχει κάποια θέση να το κάνουμε αυτό. Και τρίτον, αν έχει θέση αυτό που λένε οι παιδίατροι πολλές φορές στις μαμάδες, όταν το κάνετε μπάνιο να το κατεβάζετε λίγο, να το τραβάτε, να το κάνετε. Έχει στο νερό εκεί. Νομίζω ότι όλα αυτά απαγορεύονται. Όχι νομίζω, απαγορεύονται. Δεν υπάρχει φίμωση. Και η φίμωση δεν υπάρχει στην παιδική ηλικία, εκτός από μία περίπτωση. Όταν, επειδή οι μητέρες των παιδιών έχουν κάνει αυτό που είπατε, τραβάνε το πετσάκι προς τα κάτω, μπορούν να κάνουν μικροτραυματισμούς, δεν λέω να αποκαλυφθεί ολόκληρο, και να κάνουν ίνωση, να κάνουν φίμωση και από εκεί και πέρα πραγματική παθολογική φίμωση και να χρειαστεί να γίνει περίτομη. Βέβαια, έχω μία ένσταση με αυτό που λέει ο κ. Καρατζάς. Υπάρχουν τεράστιες παραλλαγές από παιδί σε παιδί. Υπάρχουν παιδιά που από το δεύτερο έτος της ηλικίας ήδη η ακροποστία κατεβαίνει χωρίς βίαιο τρόπο. Άρα, νομίζω ότι το απαγορευτικό το stop θα είναι όχι βίαιη κατάσπαση ακροποστίας, όχι βίαιη προσπάθεια λύσης δίθεν συμφύσεων, που είναι απλώς τα δύο πέταλα που δεν έχουν αποχωριστεί, δεν έχει δημιουργηθεί ο σάκος ακόμα ενδιάμεσα. Εάν όμως η ακροποστία κατεβαίνει σχετικά εύκολα, το να υπάρχει υγιεινή και σε εκείνο το σημείο από τη μικρή ηλικία δεν είναι αναγκαστικά κακό. Δηλαδή, μην μείνει η αίσθηση ότι δεν το ακουμπάμε ποτέ. Το ακουμπάμε και το κοιτάμε. Αλλά αν δούμε ότι δεν κατεβαίνει και φτάνει σε ένα σημείο, ιδιαίτερα αν κάνει αυτό το flowering που λένε. Δηλαδή, αν δοκιμάσουμε σε ένα παιδάκι να κατεβάσουμε την ακροποστία, φτάνει σε ένα σημείο και κάνει σαν λουλούδι, καθώς σουφρώνει. Αυτή είναι η φυσιολογική, σε εισαγωγικά, άμυνα θεωρητικά της βαλάνου, που γίνεται από τις ίνες δαρτού, μυϊκές ίνες που υπάρχουν από κάτω, κλείνοντας και προστατεύοντας, υποτίθεται, τη βάλανο. Και για να το κάνουμε... Ναι. Όχι, τελειώστε. Πείτε. Θα το πω μετά. Μας είπατε ότι η μόνη ένδειξη είναι η ξηρωτική βαλανίτιδα. Εγώ καταρχάς να πω ότι είμαι άσχετος από παιδορολογία, αλλά το αντιμετώπισα με τα δύο τα παιδιά τα δικά μου, ήταν μικρή. Άρα υπάρχει και η κλασική βαλανίτιδα. Εμένα γη μου είχαν κλασική, είχαν υποτροπιάζουσες βαλανίτιδες. Και μου συνέστησαν να κάνω φίμωση και έκανα.
Ήταν λάθος ή σωστό? Είναι στα πλαίσια της βαλανίτιδας αυτό. Δηλαδή, όταν λέω ξηρωτική βαλανίτιδα, περιγράφω μια κατηγορία δερματίτιδων που έχουν να κάνουν με τη βάλανο και μπορούν να οδηγήσουν σε ίνωση και μπορούν να οδηγήσουν σε φίμους. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι η ξηρωτική βαλανίτιδα είναι κάποια ειδική μορφή βαλανίτιδα. Είναι ειδική οντότητα, σαφώς, με συγκεκριμένα στοιχεία. Οι βαλανίτιδες, αυτές που θεωρούνται σαν φλεγμονές, που θεωρούνται ότι οφείλονται και στο σμίγμα. Καταρχήν, να πούμε και στο σμίγμα, υπάρχει ένας μεγάλος μύθος. Όπως είναι η βάλανος στη στεφάνη, υπάρχουν αυτό που εμείς πολλές φορές είχε ονομαστεί ως αδένες του Τάισον, από μια περιγραφή του 1800 τόσο, που είναι αυτά τα papules, οι πολύ μικρές περλίτσες που σχηματίζονται εκεί, και εσφαλμένα όλοι μας, και εγώ παλιότερα, έλεγα ότι αυτά είναι αδενάκια. Και επειδή τα βλέπουμε σε πολλούς νεαρούς λίγο πιο ερεθισμένα, τους εξηγούμε ότι από εκεί παράγεται το σμίγμα. Δεν παράγεται από εκεί το σμίγμα. Δεν υπάρχουν επίσημες σηματογόνια αδένες στην περιοχή της Βαλάνου. Έτσι. Και αυτό που βλέπουμε σαν σμίγμα στα παιδιά να δημιουργεί αυτά τα pearly, που είναι σαν pearl, σαν μαργαριταράκια, κάτω και διαφαίνονται να ασπρίζουν κάτω από την μην κατασπόμενη ακροποστία, είναι επιθύλιο κερατινοποιημένο, καθώς αρχίζει και ξεχωρίζει το ένα πέτρο από το άλλο. Αποπίπτει. Και μπορεί σιγά σιγά και μόνο του να βγει. Μην ξεχνάτε ότι το παιδί, το αγοράκι, ο Γεωργάκης, στην ηλικία 2 ετών αρχίζει το άγχος αποχωρισμού, θα κάνει το πουλί του σφεντόνα, το τραβάει, το πιάνει, το κρίνει. Δηλαδή η ίδια η φύση μόνη της θα μπει σε μια διαδικασία να τεντώσει ακροποστία, να εξωθηθεί ενδεχομένως το σμίγμα προς τα έξω, θα αρχίζει να βνανίζεται στα 10, στα 11, στα 12. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε σε κάτι που η φύση έχει προβλέψει να γίνεται διαφορετικά. Συμφωνώ με τον κύριο Καρατζά, όταν υπάρχει BXO σε εκείνο το σημείο, είναι απόλυτη ένδειξη, και το θέμα των ολιμόξεων υπέρεση. Απλές βαλανίτιδες ή βαλανοποστίτιδες, πιθανώς με μια τοπική αντιβιωτική αγωγή, να μπορούν να περάσουν. Γιατί για να φλεγμένει βάλανος, σημαίνει ότι υπάρχει χώρος να φλεγμένει. Αν είναι κολλημένα τα δύο πέταλα, δεν μπορεί να υπάρξει φλεγμονή. Δηλαδή, γίνεται βαλανοποστίτιδα στον χώρο με τον οποίο έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Στο σάκο δηλαδή που υπάρχει στο χώρο εκείνο. Και σε σχέση, για να το τελειώσω, με την ερωτική ικανοποίηση και τα λοιπά. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα οι περιτομές να μην είναι συνήθεις. Πολλοί κόσμος όμως αρχίζει και το ζητάει έφηβοι ίσως, έχοντας δει σε ταινίες πορνό, ας πούμε, stars που είναι περιτομημένοι, ακούγοντας ή διαβάζοντας στο ίντερνετ, στο Facebook, ας πούμε, πράγματα σε σχέση με το πόσο καλό είναι για να αποφύγει λοιμώξεις, για να αποφύγει σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Και η τακτική μας είναι στην ερώτηση, γιατρέ, μετά αν το κάνουμε αυτό, δηλαδή δεν θα το νιώθω καλά? Όχι ρε, θα είσαι ακριβώς όπως και πριν σεξουαλικά, δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Θα σε ενοχλεί λίγο το εσώρουχο τις πρώτες μέρες και θα το συνηθίσεις. Δεν είναι σωστή απάντηση αυτή, δηλαδή δεν είναι τεκμηριωμένη απάντηση. Δεν είναι μόνο οι νευρικές απολύξεις ακροποστίας που είναι περισσότερες. Η βάλανος σε σχέση με την ακροποστία που είναι δέρμα, η ειδική μορφή δέρματος, διαφέρουν στον τύπο των απολύξεων. Θα θυμάστε ίσως υπάρχουν τα free endings, οι ελεύθερες απολύξεις, οι οποίες είναι η αδρίαφη, και υπάρχουν όλα τα άλλα σωμάτια που είναι σε κάψουλα. Ήταν τα σωμάτια του Μάισνερ, Πατσίνι, Φάτερ Πατσίνι, Κράους, Κορίνες κτλ. Σε αυτά είναι πάρα πολύ πλούσια η ακροποστία. Και η βάλανος αντιδρά μόνο σε πολύ αδρά ερεθίσματα. Υπήρχε ένα σχόλιο σε κάτι που διάβασα ότι το επόμενο μετά τη βάλανο που είναι εντελώς ανέστητο και αντιδρά μόνο στα χοντρά ερεθίσματα, τα απτικά, είναι η φτέρνα του ποδιού μας. Όλο το παιχνίδι λοιπόν παίζεται από την ακροποστία και μάλιστα από τη συγκεκριμένη περιοχή που ονομάζεται Ridge, που είναι αυτές οι πτυχές που σχηματίζονται μεταξύ του χαλινού και της ακροποστίας καθώς την κατεβάζουμε κάτω. Εκεί είναι το πιο, πρακτικά ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί, το πιο ευαίσθητο σημείο, έτσι, η περιοχή του χαλινού και αυτές οι πτυχές οι οποίες γυρίζουν κυκλωτερώς στο επίπεδο εκείνο. Η αφαίρεση αυτού του τμήματος έχει τριπλά αποτελέσματα. Το οποίο είναι εντυπωσιακό πράγμα που και εγώ, επειδή ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με το θέμα, τα βρήκα. Πρώτον, η ειδονή λατώνεται. Η ειδονή βέβαια δεν είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κεφαλικό. Όμως, άντρες ή παιδιά τα οποία έχουν υποστεί περιτομή έχουν μεγαλύτερη έφεση στο προκτικό σεξ για λόγους καθαρά έντονης τριβής. Οι δε σύντροφοι ανθρώπων που έχουν κάνει περιτομή παραπονούνται ή χαίρονται, αλλά θα σας πω ποιο είναι το σημείο εκείνο, ότι είναι πιο βίαιοι στο σεξ
διότι έχουν πιο έντονο σπρόξιμο έτσι, μέσα στον κόλπο για να αποκτηθεί μεγαλύτερη ειδονία, επειδή ακριβώς δεν τρίβεται η ακροποστία. Στην περίπτωση που υπάρχει ακροποστία, η είσοδος του κόλπου στο πέος σημαίνει ότι δεν τρίβεται η βάλανος στον κόλπο, μπαίνει το πέος μέσα και η κίνηση γίνεται μέσα σε μία κάλτσα. Η βάλανος αποκαλύπτεται και καλύπτεται από την ίδια την ακροποστία. Ο κόλπος τρίβεται λιγότερο, άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί πιθανώς με τον HIV να έχουμε κάποια ζητήματα τέτοια. Δηλαδή πώς φαίνεται ότι μειώνεται όταν στην ουσία έχουμε μεγαλύτερη τριβή, μεγαλύτερη πιθανότητα αμοιχών όταν έχουμε κάνει περιτομή από τις πιο βίαιες κινήσεις, από την λιγότερη λίπανση του κόλπου κτλ. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα γι' αυτό και αυτό που γίνεται με τον HIV τώρα. Υπήρξε μία τάση στην υποσαχάρια Αφρική να υπάρξει guideline ότι κάντε όλη περιτομή επειδή υπάρχει μεγάλη διάδοση του HIV. Έτσι. Το οποίο δεν είναι ζήτημα. Καταρχήν θα ήθελα να σε χαρώ. Πραγματικά η ομιλία ήταν καταπληκτική και περιορισμένη και έχει εντυπωσιάσει. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Το οποίο κυκλοφορεί ευρέως και το ξέρετε και καταρρύπτεται με όλα αυτά που είπατε, ο μύθος του Ισραηλίτη. Ναι. Σε σχέση με τον καρκίνο του. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί και λέει πρέπει να κάνουμε περιτομή γιατί οι Ισραηλίτες που κάνουν δεν παθαίνουν καρκίνο. Είναι μύθος και νομίζω ότι καλύτερα να το αποδείξετε. Μπορεί 3.000 χρόνια προ Χριστού να είχε κάποιο νόημα. Ναι, αλλά στην εποχή τώρα, του σαπουνιού, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπαίνει. Όχι. Κυκλοφορεί ευρέως. Ότι κυκλοφορεί, κυκλοφορεί. Ναι, μύθος. Και κάτι ένα τελευταίο, αυτό που είπατε με τις διάφορες ταινίες και, και τη μορφολογία του πέους. Ας γίνει μια αντεπίθεση να πούμε πώς γίνεται το φτιάξιμο. Ναι. Γιατί τα υπερμεγέθη πέι ή τα φαλακρά πέι, γιατί ακούτε και ζητούν, εγώ θέλω να το κάνω καναδέζικο. Είναι η υπερπατησκάρα τέτοια, κάνουν φήμωση κυρίως για την τέλη, το θέλουν καναδέζικο. Ας τους εξηγήσουμε ότι το καναδέζικο είναι και λιγότερο αισθητικό και επιμένω σε αυτό. Ναι, το θέμα της αισθητικής βέβαια είναι κάτι που παίρνει πολύ νερό. Είναι και πολύ προσωπικό. Ξέρετε τι έχει ενδιαφέρον πάλι. Ρωτώντας συντρόφους ανδρών με περιτομή και χωρίς, είδαν ότι οι γυναίκες ήταν πιο intimate, πιο κοντινές συναισθηματικά στους άντρες οι οποίοι δεν είχαν κάνει περιτομή. Για τους λόγους που ανέφερα πριν, οι άλλοι είναι πιο βίαιοι, δημιουργούν μεγαλύτερη ξηρότητα και τραυματισμού στους κόλπους. Σκεφτείτε ότι όταν η βάλανος μπαίνει μέσα σε διάταση, είναι μια ομπρέλα που μπαινοβγαίνει στον κόλπο. Αν ο κόλπος είναι σφιχτός, ό,τι υγρό εκρίνεται από το τείχομα βγαίνει προς τα έξω. Με κάθε κίνηση μέσα έξω, τραβάει σαν ομπρέλα, σαν να έχετε βάλει μια ομπρέλα, τραβάει υγρά προς τα έξω. Γι' αυτό και παραπονούνται οι γυναίκες μερικές φορές ότι υπάρχει μεγαλύτερη ξηρότητα ή τραυματισμοί στην επαφή. Στην άλλη περίπτωση, οι κινήσεις δεν είναι τόσο βίαιες, αλλά είναι αναγκαστικά πιο βαθιές και κοντές. Και αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί. Τώρα έχουμε πιάσει ωραία κουβέντα για το Γιωργάκη, για το μέλλον. Δημιουργεί τριβή μεγαλύτερη στην υβική σύμφυση, στο εφήβαιο και στην κλιτορίδα. Οι γυναίκες λοιπόν που ερωτήθηκαν με ποιον άντρα αυτόν θα μένατε να παντρευτείτε και να μείνετε μόνιμοι σύντροφοι, προτιμούσαν αυτούς που ήταν μη περιτομημένοι. Χωρίς περιτομή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Κάτι. Δεν το είπα. Επειδή έχω λίγο ασχοληθεί, υπάρχει το άλλο το καταπληκτικό. Υπάρχει όμως μια ομάδα άλλη ανθρώπων οι οποίοι του στέλνουν με περιτομή. Ξέρετε ποια είναι η ομάδα. Και τα προσέγγιση η πλειοψηφία των ομοφυλοφίλων. Ναι. Να τελειώσω. Ο Στέλιος λέει κάτι, αλλά δεν θέλει να το πει δημοσίως. Θα το πω εγώ δημοσίως, γιατί είναι πολύ πάλι το είπε ο Στέλιος. Ναι, τα ρίχνω όλα σε αυτόν, αλλά εμέσως. Προτιμούν όντως για συζύγους τους άνδρες αυτούς και για εραστές προτιμούν τους άλλους. Να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση πάλι για το παιδάκι στην ηλικία που είναι. Πρέπει να μάθουμε τα αγοράκια να κατεβάζουν την ακροποστία τους μέχρι πίσω. Όχι με το στανιό. Μισό λεπτό. Όχι για να αποκαλυφθεί. Στα παιδάκια που αποκαλύπτεται. Όχι με το στανιό. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να ρωτήσω. Θεωρώ ότι το μέσο αγοράκι θα το κάνει μόνο όταν έρθει η ώρα του. Πολύ ωραία. Και στην εφηβεία του ακόμα. Πολύ ωραία. Και το δεύτερο πράγμα που μας λένε μερικές μαμάδες, αν καμιά φορά τύχει, εμάς που είμαστε ουρολόγοι ενηλίκων. Όταν το κατεβαίνει βρε γιατρέ μου, αλλά όταν το κατεβάζω, κάνει ένα δακτύλο και είναι πολύ στενό πίσω-πίσω. Τι κάνω γι' αυτό?
Στο δακτύλιο. Ναι. Η τρέχουσα πρακτική και νομίζω ότι είναι πιο εύκολη είναι η κορτιζόνη. Δώστε Bednovate, κάντε υπομονή 2 μήνες, όχι 10-15-20 μέρες και τις περισσότερες φορές το πρόβλημα θα μειωθεί ή θα λυθεί. Μια πολύ μικρή ένσταση. Μήπως η κορτιζονοθεραπεία δημιουργεί τόση αμυντικού μηχανισμού εκεί και θα προτιμούσαμε μια λυθή η οποία θα είναι κυρίως αντιμυκηδιαστική. Αντιμυκηδιαστική γιατί δεν έχει μύκητες υποχρεωτικά. Όχι. Λόγω γλιόητος και λόγω τόσο... Βαζελίνη, οτιδήποτε, ναι. Ακριβώς, ναι, αλλά όχι κορτιζόνη και το μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν έχω υπόψη μελέτη που να δείχνει ότι η τοπική χρήση στα παιδιά αυτά, ας πούμε, άρχισε για παράδειγμα το ποστό. Δεν το ξέρω, συγγνώμη, αλλά από μεγαλύτερες ηλικίες ξέρω ότι η κορτιζονοθεραπεία η τοπική να αποφεύγεται. Σαν πρακτική όμως, εγώ την χρησιμοποιώ πολύ, με πολύ καλό αποτελέσματα. Σε παιδάκια. Σε παιδάκια. Και στο θέμα αυτό που λέμε συμφύσεις, δηλαδή αν κατεβαίνει και βλέπεις τη βάλανο και κρατάει μια μπρίντα μόνο, ας πούμε, δίπλα στο χαλινό, δώστε του να βάλει 20 μέρες με την οβέτ και με ένα τρίτο θα φύγει. Εάν όμως δεν κατεβαίνει καθόλου, το να πας βρύα με μοσκιτάκια κτλ., να σπάς τα πέταλα, θα κάνει ζημιά. Θα ξανακλείσει μέσα σε ένα μήνα. Να δώσω λίγο πολύ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιωργάκη, έχει ένα επεισόδιο ουρολίμωξη στο παρελθόν και σας τέθηκε το ερώτημα το αν θα κάνετε περιτομή ή όχι. Και είπατε όχι. Μετά από ένα χρόνο σας ξανάρχεται το Γιωργάκη με άλλη μια ουρολίμωξη. Τυχαίο έβριμα, άλλο μικρόβιο και σας ξαναρωτάει η μαμά, θα κάνετε περιτομή. Εσείς τι θα κάνετε. Δύο επεισόδια δεν θεωρούνται υποτροπιάζεσαι ουρολίμωξης. Θα τη ξαναδώσει το οδηγία, δηλαδή ότι. Θα το αν κάνει και τρίτη και τέταρτη συγκοντινό εκπονιά, με εκεί θα το συζητήσουμε. Άρα με τη δεύτερη φορά που θα έρθει, πάλι θα την αποτρέψετε να υποβάλει το παιδί σε μια περιτομή. Άρα θέλουμε πολλά επεισόδια. Ευχαριστώ. Είσαι σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλει τον ορισμό τη υποτροπιάζεσαι ουρολίμωξη, έτσι δεν είναι. Ναι, όχι, εγώ το θέτω σαν συγκεκριμένο παράδειγμα ότι έρχεται στον. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Να μετά μην κρινιάζεις, δεν θα τελειώσουμε όμως. Η τελευταία ερώτηση. Αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα στο ιατρείο είναι ότι έρχονται έφηβοι 15, 16, 18, 22 χρόνων. Στη στήση υπάρχει πλήρους, μια αδυναμία πλήρους αποκάλυψης της βαλάνου. Και τους εμποδίζει και πονάνε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Και αρκετά περιστατικά έχουν μικροραγάδες στο γυναικοπαιδευτικό και ρίχνουν το φταίξιμο στους παιδιάτρους και στους παιδοουρολόγους που δεν τους είχαν χειρουργήσει τότε που έπρεπε. Οπότε αυτά τα άτομα θεωρητικά τότε δεν είχαν φημώσει. Δεν έπρεπε όμως να χειρουργηθούν. Και πώς ξέρουμε ποια άτομα στην εφηβεία θα καταλήξουν να χειρουργηθούν υποχρεωτικά, γιατί δεν μπορεί η βάλανση να αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής που τους εμποδίζει ή πονάνε κατά τη διάρκεια της επαφής. Εμείς αυτό πώς το ξέρουμε. Εκ των υστέρων πώς το ξέρουμε. Όχι. Πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε να γίνει, αυτό εννοώ. Με αυτό που έκανε η μαμά και έκανε τις ραγάδες. Δηλαδή να μην τραβάει το γυναικοποστέλος στα κάτω. Η μαμά δεν τον έκλεισε καθόλου. Όχι στην ηλικία των 18 ετών, στην ηλικία των 2-3. Γιατί φαντάζομαι για να φτάσει αυτό στην ηλικία των 18 να μην βγαίνει η βάλανος, να έχει ραγάδες, δηλαδή οι νόσεις στην περιοχή, κάτι έχει κάνει στο παρελθόν. Είτε ο ίδιος. Από λάθος πληροφόρηση, αυτό που λένε οι παιδίατροι. Όλοι οι παιδίατροι λένε με το που γεννιέται το παιδί να αποκαλύψουμε. Οι παιδίατροι λένε αυτό, συγγνώμη, είναι ένας παιδίατρος εδώ. Και κάτι άλλο. Οι παιδίατροι αυτό που κάνουν είναι ότι έλα, δεν είναι τίποτα, 2 λεπτά. Κράτσε. Εντάξει. Σε πολλούς πάντα. Μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε μια βίαιη κατάσταση ή οτιδήποτε. Ένα περιστατικό το οποίο κύλησε ομαλά η παιδική ηλικία και έρχεται. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Όταν βλέπετε πολλές ραγάδες και τα λοιπά και αρχίζει και ένας αποχρωματισμός ακροποστίας, υποψιαστείτε ότι υπάρχει BXO, ακόμα και σε αυτήν την ηλικία. Και κάτι τελευταίο, ποια είναι η άποψή σας για τη διατομή του χαλινού. Δεν πάλι σε παιδική ηλικία. Βλέπεις, το παιδάκι είναι 8-10 χρονών, αποκαλύπτεται. Με τίποτα. Όλοι έχουμε δει χαλινούς που καθώς αποκαλύπτουμε τη βάλανο λέμε «Ρε εσύ, δεν σε ενοχλεί αυτό το πράγμα» γιατί προσκυνάει η βάλανο κάτω και σου λέει «Γιατρέ, όχι, έχω κανονική σεξουαλική, δεν έχω πρόβλημα». Θεωρώ ότι μόνο στην πράξη κρίνεται αυτό και αξίζει τον κόπο να το πειράξει. Δηλαδή, εάν δεν έρθει το παιδί σε μια ηλικία που να έχει ενεργό σεξουαλική ζωή, να δοκιμαστεί στην πράξη, είναι overtreatment 100% να το κάνει στα 8-10.
Πάμε παρακάτω. Τι ποσοστό ασθενών πιστεύετε θα βοηθηθούν, θα ωφεληθούν σε σχέση με πρόορη εξπερμάτωση από αυτούς που θα κάνουν περιτομή? Έχετε κάποια έρευνα που λέει αυτό το πράγμα? Όχι. Το ποσοστό που θα ωφεληθεί, όχι. Γιατί η πρόορη εξπερμάτωση είναι πολύ παραγωγική. Δηλαδή το να το εστιάσουμε μόνο στο ότι. Δεν εννοώ αυτό. Όχι, άλλο να πω. Αν κάποιοι υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα τα οποία είχαν πρόορη εξπερμάτηση στη φάση που έκαναν περιτομή, και το νομίζω και το έχουμε σαν αίσθηση κλινική και εμείς, εν μέρη βελτιώθηκε το latency time, ας πούμε, της εξπερμάτησης. Σε άλλους περισσότερους, σε άλλους λιγότερους, σε άλλους καθόλου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την απονεύρωση της περιοχής. Όταν κόβουμε την ακροποστία, στο σημείο εκείνο γίνεται και κάνουμε αναστόμωση με τα ραματάκια γύρω-γύρω, στην τυπική εννοώ περιτομή, γίνεται μια προσπάθεια επανανεύρωσης. Το οποίο όμως καταλήγει σε αυτό που λέμε neural stumps, δηλαδή κολοβώματα νευρικά, τα οποία είναι μη λειτουργικά. Δηλαδή υπάρχει σαφέστατη μείωση της νεύρωσης περιοχής, το οποίο μερικές φορές μπορεί λίγο να βοηθήσει. Το θεωρώ υπερβολικό να συζητάμε για, αν δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, για θεραπεία πρόορης εξπερμάτησης, έτσι το να κάνει κάποιος περιτομή. Το τελευταίο. Σίγουρα. Εσείς, με εξένησε λίγο ο τρόπος που αρχίσατε τη διάλεξή σας. Δηλαδή, είστε αντίθετοι να κάνει ο ουρολόγος περιτομή σε παιδάκια? Ο γενικός ουρολόγος. Ναι. Δεν έχει ενδείξει να κάνει σε παιδάκια. Συγγνώμη. Το πρώτο είναι ότι δεν έχει ένδειξη. Λέω. Το πρώτο δεν έχει ένδειξη. Δεύτερον, μπορεί να κάνει και σε παιδί. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνει στο παιδί ποικίλει. Και διαφορετικές επιπλοκές και διαφορετικές ευαισθησίες από ό,τι στον ενήλικα. Έτσι. Από τη χρήση των οραμάτων μέχρι οτιδήποτε. Η εμπειρία βέβαια από τις θρησκευτικές περιτομές, είτε σε μουσουλμάνους είτε σε Εβραίους, είναι ότι ο πιο απλός τρόπος με το μαχαιρίδιο στυλ πουροκόφτη πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Βέβαια φεύγουν και κομμάτια βαλάν μερικές φορές, γίνονται διάφορες αποφλοιώσεις, νεκρώματα, γάγκρενες κτλ. Εγώ θεωρώ γενικά ότι όποιος ξέρει να κάνει κάτι, ας το κάνει. Δεν μπορεί να υπάρχει στεγανό. Δηλαδή, αν εσείς έχετε την αίσθηση ότι εκεί που βρεθήκατε ένα φεγγάρι, εξοικειωθήκατε με κάτι και θα το κάνετε με ασφάλεια, κάντε το. Η δικιά μου θέση πάγια είναι όποιος ξέρει να κάνει κάτι, ας το κάνει. Αλλά να σκεφτούμε και μήπως το καλύτερο για τον ασθενή μας, μικρό ή μεγάλο αποτέλεσμα, θα επιτευχθεί κάπου αλλού. Και να έχουμε την ευκολία να πούμε ναι, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγαινε στον τάδε που το κάνει συχνά. Νομίζω ότι αυτό είναι για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα και όχι μόνο.